ότι ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Μαλιούτας, δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές και θα βρει τον τρόπο να αποσυρθεί ή να πω και όπως λένε και κάποια δημοσιεύματα. Τώρα, τελευταία διαβάζοντας το Κοζάν, έτσι μου επιτρέψετε ότι θα δραπετεύσετε από τον Δήμο Κοζάνης και δεν θα είστε υποψήφιος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Πώς απαντάτε? Έχει ανοίξει αυτός ο κύκλος έξω και ότι απάντηση... θα δώσετε το, όχι το δαχτυλίδι, το χρήσμα σε κάποιον από τους στενούς σας συνεργάτες και θα στηρίξετε μια άλλη πρόταση. Τι θα κάνετε τελικά, κύριε Δημαρχέ? Αυτές τις αστειότητες, αν θα αποδράσω ή θα παραμείνω, δεν ασχολούμαι. Είμαι 33 χρόνια στο Δήμο Κοζάνης και αν νομίζει κάποιος ότι μετά από 33 χρόνια στο Δήμο Κοζάνης κάποιος παίρνει την απόφαση να σταματήσει, ότι αυτό συνιστά απόδραση, είναι βαθιά γελασμένος και βαθιά ανοιχτωμένος. Ή το να, σήμερα μπορεί να λένε κάποιοι αυτά τα πράγματα, αύριο αν θα είμαι υποψήφιος θα κάνουν σχόλια για την ηλικία μου και γιατί συνεχίζω να κατεβαίνω. Αυτές τις σοφιστίες αλλού, όχι σε μένα. Εγώ, κύριε Βακρατσά, όπως σας είπα και από την προηγούμενη φορά και επανειλημμένα το έχουμε πει από αυτήν τη θέση από το κανάλι, εγώ θα ανακοινώσω την απόφασή μου ανάμεσα στις απόκριες και στο Πάσχα του 2023. Εγώ συνεχίζω να κυνηγάω όλες τις υποθέσεις του Δήμου, να μην αφήνω τίποτα απολύτως να πέσει κάτι, μεγιστοποιώντας το έργο το οποίο μπορούν να παράξει οι εργαζόμενοι στο Δήμο, γιατί από αυτούς βγαίνει βασικά το έργο, και οι συνεργάτες μου, οι αυτοδιοικητικοί, είτε είναι αντιδήμαρχοι, είτε είναι πρόεδροι νομικών προσώπων, είτε υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση από οποιοδήποτε άλλο πόστο. Συνεπώς, ας μην ανησυχούν. Ούτε είμαι κουρασμένος, ούτε άφησα το σακάκι μου στην καρέκλα και κάνω άλλα πράγματα. Εγώ τρέχω, υπηρετώ ανελιπώς και σε όλα τα πλάτη και μήκη τις υποθέσεις του Δήμου και θα το κάνω αυτό μέχρι την τελευταία μέρα. Ναι, και το λένε γιατί επειδή έχετε αυξήσει πλέον τις επισκέψεις σας και σε εκδηλώσεις και σε πανηγύρια και σε συσκέψεις, κάτι το οποίο λένε ότι δεν το κάνατε το προηγούμενο διάστημα και ίσως αυτό οδηγεί ότι ο Λάζος Μαλούτας θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Κύριε Βακρατσά, σε αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα, αυτές τις... Τα διαβάζετε κι εσείς, υπάρχουν πολύ μια παραφυλλογία έξω. Κύριε Βακρατσά, γι' αυτό τα συζητάω. Εγώ καφενείο δεν πρόκειται να κάνω την συζήτησή μας. Αυτοί που τα λένε όλα αυτά ξεχνούν ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ο COVID, υπήρχε μια πάυση εκδηλώσεων, υπήρχε μια σειρά από δραστηριότητες. Εγώ σας είπα, εγώ είμαι παρόν σε κάθε δράση του Δήμου, όπου και αν γίνεται, σε όλα τα μήκη και πλάτη και δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω.